Να περάσουμε τώρα σε σχόλια και ειδήσει από την επικαιρότητα και μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι και μέχρι την 25η Ιουνίου πάλι το πολιτικό προσκήνιο θα έχει ειδήσει και φυσικά θέματα τα οποία θα μας απασχολούν. Ξεκινάμε λοιπόν από το δεύτερο γύρο των εκλογών. Όλοι σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί έλεγαν πως οι κάλπες είναι άδειες και ως ένα σημείο έχουν δίκιο, διότι μπορεί να τελείωσαν οι εκλογές της 21ης Μαΐου, ωστόσο προχωράμε στη διενέργεια δεύτερου γύρου εκλογών στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν καθοριστεί για τις 25 Ιουνίου. Μέχρι όμως εκείνο το χρονικό διάστημα, ορίστηκε υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, Βαγγέλη. Ναι, Βίκη, τα κόμματα πλέον έχουν μπει σε προεκλογική τροχιά για την 25η Ιουνίου και η Νέα Δημοκρατία που θέλει από τη δική της την πλευρά να κρατήσει αυτό το 40% για να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση αμέσως μετά την επόμενη ημέρα. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε πίσω με 20 μονάδες διαφορά από το πρώτο κόμμα θέλει να έρθει και αυτός πιο κοντά και να μπορέσει να γυρίσει πίσω και γιατί όχι ψηφοφόρους του και από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδε να ανεβαίνουν τα ποσοστά του, έχει πλασαριστεί στην τρίτη θέση και κοιτάζει πιο ψηλότερα, να έρθει πιο κοντά δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και τα τρία κόμματα αλλά και όλα τα υπόλοιπα που θα μπουν ξανά πάλι στη διαδικασία για να καλέσουν τον κόσμο να τους ψηφίσουν, είναι σε μία τροχιά ώστε προεκλογικής περίοδου, ώστε να μπορέσουν να πείσουν ξανά τους Έλληνες πολίτες, το κάθε κόμμα ξεχωριστά να ψηφίσει την παράταξη που εκπροσωπεί. Τώρα, ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, ο οποίος γεννήθηκε το 1957, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Παρίσι, ορίστηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου στη χώρα μας, είναι ο νέος υπηρεσιακός πρωθυπουργός για την Ελλάδα. Πέρασε το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου στη 1 η ώρα το μεσημέρι σήμερα. Εκεί συναντήθηκε με την κυρία Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο ίδιος εισήλθε με το αυτοκίνητό του στο Προεδρικό Μέγαρο. Μπήκε κατευθείαν μέσα. Υπήρξε μια στιχομηθεία με την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία του είπε «Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε». «Κύριε Πρόεδρε, σας κάλεσα μετά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τις εκλογές και μετά τη σημερινή συνάντηση με τους αρχηγούς, όπου διαπιστώθηκε η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Φτάσαμε στην τελευταία πρόβλεψη του συντάγματος που είναι η λύση της υπηρεσιακής κυβέρνησης». Ο κύριος Σαρμάς ευχαρίστησε την κυρία Πρόεδρο, της είπε ότι είναι τιμή αυτή που μου κάνατε και είναι συνταγματική μου υποχρέωση και καθήκον μου ως πολίτης να αναλάβω, και η κυρία Σακελαροπούλου του ευχήθηκε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, εξηγήσαμε χθες τα τρία σενάρια που υπάρχουν όσον αφορά την πεντακομματική, εξακομματική και επτακομματική βουλή. Θέλω όμως να ξανασταθούμε στις εκλογές της 21ης Μαΐου και να πούμε ότι αν νομίζει κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε μόνο στην Ελλάδα τις εκλογές, τότε απατάται πλάνη νικτράν, διότι και η απόδημη φαίνεται ότι έδωσαν ένα ισχυρό προβάδισμα και στις 5 Ηπείρους στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έτσι είναι, Βίκη. Λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες και το βράδυ των εκλογών εδώ στο κεντρικό δελτίο του RTV αλλά και στην εξαιρετική εκπομπή που κάναμε πάνω από 6,5 ώρες το βράδυ των εκλογών, ότι βάφτηκε μπλε ο χάρτης της χώρας μας με μια κουκίδα στο νομό Ροδόπισο που είχαμε αυτό το χρώμα, το ροζ. Κάτι αντίστοιχο έγινε και σε όλο τον χάρτη του κόσμου, όπως λέμε, στον παγκόσμιο χάρτη. Πολύ μπλε, βαμμένο, καθώς η Νέα Δημοκρατία επικράτησε σχεδόν σε όλες τις Ηπείρους, μάλλον όχι σχεδόν, σε όλες τις Ηπείρους. Κάπου απλά τα ποσοστά της ήταν λίγο πιο μικρότερα, σε άλλες όμως Ηπείρους ήταν πολύ πιο υψηλότερα. Και ξεκινάμε λοιπόν, καθώς το πρώτο κόμμα που με μεγάλη διαφορά αναδείχθηκε ήταν η Νέα Δημοκρατία και στις κάλπες του εξωτερικού. Στήθηκαν για τους απόδημους, για τις εκλογές του 2023. Τρίτο ήταν το ΜέΡΑ25 και ακολούθησε το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο κόμμα ήταν
ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, οι απόδημοι Έλληνες που βρίσκονται διασκορπισμένοι στις 5 Ηπείρους είχαν φέτος για πρώτη φορά την ευκαιρία να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές. Συνολικά στο εξωτερικό είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους 22.855 ψηφοφόροι και στην κάλπη προσήλθαν οι 18.203 εξ αυτών. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 18.032 ή 99%, τα άκυρα 52 και τα λευκά 119. Τώρα, βάσει συνολικής εικόνας, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι σάρωσε πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Και πάμε να σας πω αναλυτικά ότι στην Ευρώπη η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε ποσοστό 40,21%, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε ποσοστό 19,99%. Στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 60,95%, με το ΣΥΡΙΖΑ να μένει μόλις στο 12,38%. Η διαφορά ήταν τεράστια στην Ασία, όπου η Νέα Δημοκρατία στο 66,46% έφτασε πάρα πολύ ψηλά, με το ΣΥΡΙΖΑ να μένει μόλις στο 10%, με μια διαφορά, Βίκη, κυρίες και κύριοι, εκεί στο 56%. Τεράστια, πολύ μεγάλη διαφορά. Όσον αφορά την Ασία. Πάμε στην Αφρική. Η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστό 47,71% και ο ΣΥΡΙΖΑ 18,35%. Στο τέλος και τέλος στην Αυστραλία η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη με 54,40%, δεύτερο ήταν το ΜΕΡΑ 25 με 15,20%, τρίτο το ΚΚΕ με 9,60% και τέταρτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,40%. Μεγάλη έκπληξη στην Αυστραλία και παταγώδης αποτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία κυρίευσε σε όλες τις Ηπείρους, σε όλο τον κόσμο, σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Ξαναγυρνάμε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, γιατί πλέον διαφοροποιούνται κάποια στοιχεία. Mm-hmm. Είναι πιο απλή ναι, η διαδικασία των εκλογών εκείνη την Κυριακή. Και φυσικά οι ετεροδημότες ψηφίζουν εκεί που ψήφισαν και την προηγούμενη φορά, δεν αλλάζει δηλαδή κάτι για αυτούς. Mm-hmm. Απλά όπως ξέρουμε υπάρχουν και κάποια άλλα δεδομένα που ενδεχομένως συνεπάγεται ότι θα έχουμε και κάποιες ακόμη αλλαγές. Ναι. Τι αλλάζει με τα ψηφοδέλτια και πώς λειτουργεί η ενισχυμένη αλλαγή αναλογική υπέρ του πρώτου κόμματος. Χωρίς σταυρό οι λίστες μέσα στον φάκελο, είναι κεντρική περίληψη σε ένα θέμα το οποίο, ναι, θα πρέπει όλοι μας πλέον να μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η χώρα οδηγείται εκ νέου σε εκλογές, αφού δεν προέκυψε αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις εκλογές της 21ης Μάη. Ως εκ τούτου, οι πολίτες 25 Ιουνίου καλούνται να ψηφίσουν ξανά. Τι ισχύει με την ενισχυμένη αναλογική, το είπαμε εχθές. Το αναλύσαμε, ναι, με κάρτες. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι το πρώτο κόμμα μπορεί να πάρει μέχρι και 50 έδρες μπόνους, 20 συν 30 ίσον 50. Οι έδρες μοιράζονται με βάση το τελικό ποσοστό που θα λάβει και μπορούν να φτάσουν τις 50, που είναι το ταβάνι μόνο αν λάβει ποσοστό 40 και άνω ένα κόμμα, όπως τώρα η Νέα Δημοκρατία στις 21 Μαΐου που είχε 40 συν. Από εδώ και στο εξής, να πω και να θυμίσω ότι ένα κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία πρέπει να συγκεντρώσει ένα ποσοστό 37,5 και άνω. Αν το συγκεντρώσει αυτό με βάση και το τι βουλή θα έχουμε, πεντακομματική, εξακομματική, επτακομματική, ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα στο κόμμα αυτό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σημαντικά ζητήματα. Λίστα αντί για σταυρούς θα ισχύσει στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Μέσα στα παραβάστα εκλογικά κέντρα δεν θα υπάρχει στυλό, δεν θα υπάρχει... Δεν χρειάζεται άλλωστε. Δεν θα χρειάζεται. Οι ψηφοφόροι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν σταυρό στα ονόματα των υποψηφίων, εντάξει, της επιλογής τους. Αυτό έγινε την πρώτη φορά. Καθώς τώρα έχουμε σειρά προτίμησης και έχει καθοριστεί η σειρά προτίμησης από τα ίδια τα κόμματα για τους βουλευτές του κάθε κόμματος, έτσι. Οπότε στην κάλπη ρίχνουμε μόνο το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούμε χωρίς να βάλουμε σταυρό. Ξανά στον Άριο Πάγο τα κόμματα για τις εκλογές της 25ης Ιούνιου. Θυμάσαι ότι υπήρχε προθεσμία μέχρι τις αρχές Μαΐου να κατατεθούν οι φάκελοι στον Άριο Πάγο. Μπράβο, να ορίσει ο Άριος Πάγος ποια κόμματα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εθνικές εκλογές. Υπήρξαν εκεί διάφορες αντεκλήσεις γιατί κάποια κόμματα μείναν εκτός για διάφορους λόγους. Έτσι λοιπόν και τώρα θα πρέπει τα κόμματα να καταθέσουν εκ νέου φάκελο προσέγκριση στον Άριο Πάγο. Πώς ψηφίζω στις 25 Ιουνίου? Ό,τι ίσχυε στις εκλογές της 21ης Μαΐου ισχύει και σε αυτές της 25ης Ιουνίου. Το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν οι πολίτες για τις εκλογές του 2024 το μαθαίνουν από το gov.gr στη σελίδα «Μάθε που ψηφίζεις».
οι ψηφοφόροι προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα με αυταυτότητα ή δικαιολογητικά, όπως είναι σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, δίπλωμα και πάει λέγοντας. Και πάμε στους Έλληνες του εξωτερικού, Βίκη. Εκεί τώρα έχουμε το εξής. Οι Έλληνες του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και άλλοι περίπου 7.000 που έκαναν αίτηση, μετά θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις νέες εθνικές εκλογές. Όσοι επιθυμούν να κάνουν κάποια ένσταση, να αλλάξουν εκλογικό κέντρο ή να απεγγραφούν από τον κατάλογο του εξωτερικού, μπορούν να το κάνουν έως τις 26 Μαΐου, δηλαδή σύντομα, τώρα σε 2 μέρες. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και όσοι άλλαξαν προσωρινά τα εκλογικά τους δικαιώματα, μεταφέροντάς τα στο εξωτερικό. Αυτοί ήταν στην πλειονότητά τους οπαδοί του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν στο Κάουνας, στη Λιθουανία, για να ψηφίσουν, διότι είχαμε τον τελικό της EuroLeague. Εκεί λοιπόν η καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς με όχι καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό και για τη χώρα μας. Δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρόπαιο. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Η προθεσμία αλλαγή λήγει την προσεχή Παρασκευή 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται στην πλατφόρμα podimi.gov.gr. Οπότε επειδή είχαμε και αρτινούς και υπηρώτες που βρέθηκαν στη Λιθουανία, να τους υπενθυμίσουμε ότι αν θα, από τη στιγμή που πρέπει να ψηφίσουν πλέον εδώ που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, στην Άρτα ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της χώρας, πρέπει μέχρι 26 Μαΐου να αλλάξουν τη διαδικασία. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Εντάξει, αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα κρατήσουν και να κοιτάξουν πώς μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Και όσον αφορά, Βαγγέλη, που ακόμη δεν έχουμε πει αναλυτικά τη σταυροδοσία και αν υπάρχουν κάποιες ανατροπές, έγκυται στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχουν δοθεί στην πλειονότητά τους στα εκλογικά τμήματα. Δηλαδή, απομένουν ακόμη 5-6 εκλογικά τμήματα, όχι παντού. Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι στο 100%, όπως το έχουμε ανακοινώσει. Υπάρχουν όμως περιφερειακές ενότητες που ενδεχομένως αλλάζουν κάποια δεδομένα μετά τη σταυροδοσία και την καταμέτρηση, έτσι δεν είναι? Σωστά, αλλάζουν κάποιοι συσχετισμοί βάσει ποσόστοσης και βάσει της αναλογικής. Και που αυτό πάλι μπορεί να υπάρξει και νέα ανατροπή στις 25 Ιουνίου, βέβαια, ανάλογα τα ποσοστά των κομμάτων. Βέβαια. Για να πούμε λοιπόν τα πράγματα έτσι όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή και να ενημερώσουμε όσους μας παρακολουθούν. Ο νομός της Άρτας έχει βγάλει 2 βουλευτές. Είναι ο κύριος Γιώργος Στήλιος και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Έχει κλειδώσει αυτό. Πάμε τώρα στο νομό της Πρέβεζας. Ο νομός της Πρέβεζας έχει βγάλει βουλευτή η Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Σπύρος Κυριάκης που νίκησε σε αυτή την εκλογική μάχη τον κύριο Στέργιο Γιαννάκη. Κύριος Σπύρος Κυριάκης λοιπόν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά. Το παράδοξο είναι στην Πρέβεζα όμως ότι έχουμε το εξής. Λένε από το Πασόκο που περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα και τις επίσημες ανακοινώσεις για το ποιος θα είναι πρώτος, αν είναι ο κύριος Δημητρίου ή αν είναι ο κύριος Φραγκούλης. Είναι πολύ μικρή η διαφορά τους. Έγκυται δηλαδή στους 10 με 18, 20 σταυρούς. Εκεί λοιπόν θέλει το Πασόκ να δει ποιος θα είναι πρώτος, γιατί πιστεύουν στο Πασόκ της Πρέβεζας, στο νομό της Πρέβεζας, ότι η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ των 3.000 και κάτι σταυρών της 21ης Μαΐου θα μπορούσε να καλυφθεί και το ΠΑΣΟΚ να γίνει η δεύτερη δύναμη στο νομό της Πρέβεζας. Αν γίνει αυτό στις 25 Ιουνίου, ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ παίρνει τη βουλευτική έδρα. Γι' αυτό και γίνεται η μάχη μεγάλη για το ποιος θα είναι πρώτος από το ΠΑΣΟΚ στο νομό της Πρέβεζας. Φεύγει και ο νομός της Πρέβεζας, έρχεται ο νομός της Πρωτείας. Μονοεδρική η έδρα, βουλευτής ο κύριος Βασίλης Γιώγιακας, κλειδώνει και εκεί. Πάμε στο νομό Ιωαννίνων. Νομός Ιωαννίνων λοιπόν. Στο νομό Ιωαννίνων έχουμε πενταεδρική περιφέρεια. Εκεί λοιπόν μέχρι στιγμής μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Το ζητούμενο όμως είναι ότι βάσει ποσόστοσης και βάσει των πρώτων δεδομένων που επικράτησαν στις 21 Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία βγάζει μόλις μία έδρα, είναι ο κύριος Κώστας Στασούλας, πρόεδρος της Βουλής, με πολύ μεγάλα ποσοστά. Ακολουθεί η κυρία Κεφάλα που έκανε πολύ μεγάλο αγώνα δίκη. Βεβαίως. Έτσι. Και είχε... Αμυρά στη συνέχεια. Και ο κύριος Αμυρά στη συνέχεια. Κυρία Κεφάλα με 14.000 σταυρούς. 14.800. Ωραία. Ναι. Οπότε λοιπόν, 300, κάπου εκεί. Η πρώτη έδρα ανήκει στη Νέα Δημοκρατία με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Έχει ξεπεράσει τις 18.000 ψήφους ο κύριος Στασούλας, για να τα λέμε. Ναι. Μπράβο. Οπότε λοιπόν,
μία έδρα ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλα ποσοστά. Ναι. Βάσει εκλογικού συστήματος, δύο έδρες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μία το ΠΑΣΟΚ και μία το ΚΚΕ. Όταν όμως θα γίνουν οι εκλογές στις 25 Ιούνιου και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με άνω του 37,5% ποσοστό. Ναι, του ποσοστού και μπορέσει και σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ταυτόχρονα αλλάζουν οι διαδικασίες και τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα πάρει δεύτερη έδρα, μπορεί και τρίτη. Οπότε, αν πάρει μία έδρα, φεύγει από τα άλλα κόμματα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα από πού. Αν πάρει δύο έδρες, πάλι φεύγει από τα άλλα κόμματα. Ναι. Πέντε είναι οι έδρες στο νομό Ιωαννίνων. Οπότε ο νομός Ιωαννίνων είναι ο γρίφος αυτή τη στιγμή για την περιφέρεια Ηπείρου στις επικείμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να υπάρξουν και ανατροπές. Mm-hmm. Ωστόσο, ισχύει και αυτό που είπαμε λίγο πριν, ότι δεν μας έχουν δοθεί τα επίσημα στοιχεία της καταμέτρησης που να αφορούν στην καταμέτρηση όλων των εκλογικών κομμάτων. Και να διευκρινίσω και κάτι στο κλείσιμο. Όταν λέμε λίστα, για παράδειγμα για τον νομό Ιωαννίνων, η λίστα που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία είναι βάση εκλογικού αποτελέσματος. Θα μπορούσε να αλλάξει τη λίστα, έχει το δικαίωμα. Αλλά ο αρχηγός του κόμματος, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά έτσι όπως είναι δομημένα τα πράγματα, είναι πρώτος ο κύριος Στασούλας, είναι ήδη βουλευτής εκ νέου. Ακολουθεί η κυρία Κεφάλα με πολύ μεγάλη διαφορά από τον κύριο Αμυρά και έρχεται και ο κύριος Αμυράς τρίτος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να αλλάξει την ιεραρχία στη λίστα, εντάξει, και να βάλει όποιον θέλει μετά τον κύριο Στασούλα. Αλλά ποτέ κανένα κόμμα δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αφού αφήνει το εκλογικό αποτέλεσμα να υπερισχύσει όλων των εσωτερικών δεδομένων. Έτσι λοιπόν η λίστα θα είναι κύριος Στασούλας, κυρία Κεφάλα και κύριος Αμυράς. Είπα λίγο πριν ο Πρωθυπουργός, γιατί μιλούσαμε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Όπως και ο αρχηγός του κάθε κόμμα. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί είναι προεκλογική περίοδος και. Μπορεί να θεωρηθεί κάτι άλλο. Σαφώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καλό βράδυ.